Ένα έργο σημαντικό μπαίνει μπροστά, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει να κάνει με την εγκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον Άρη, στον Άμμο και τη Μικρομάνη. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και πρόκειται για δίκτυο περίπου 26 χιλιόμετρα που θα ξεκινήσουμε, όπως σας είπα, τις επόμενες ημέρες. Έχουν ενημερωθεί οι Προέδροι, έχουμε κάνει εδώ τις προηγούμενες ημέρες μία σύσκεψη και καλούμε λοιπόν τους δημότες για να συνδεθούν όλοι. Πρόκειται για περίπου 1.100 συνδέσεις, οπότε καταλαβαίνετε θα έχουν και ωφέλη γιατί θα συνδεθούν μέσω από αυτής της εργολαβίας. Δεν θα χρειάζεται χρήματα δηλαδή περισσότερα για να κάνουν και τη σύνδεση. Η ΔΕΙΑΚ πάντως βάζει μπροστά και τα υπόλοιπα έργα που έχουν να κάνουν με την παρέμβαση στο κέντρο της Καλαμάτας και τη δεύτερη φάση για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας. Τις επόμενες ημέρες ξεκινούν εργασίες στην Οδό Αριστομένους από την Νικηταρά έως τη Βασιλέως Γεωργίου και σε τμήμα της Αναγνωσταρά. Είναι η φάση Β, όπου αφορούσε την αντικατάσταση 26 χιλιόμετρα δικτύου ίδρυυσης και είναι σε διαγωνιστική διαδικασία η τρίτη φάση αντικατάστασης δικτύου, ένα έργο με προπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ, που αφορά και αυτό την Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας.